Εδώ σου λένε να αποφασίσει στις 6 Δεκέμβρη στην Παναγιωτική Σύσκεψη με την Επιτροπή των Πλόκων στην Παναμά ότι το δεύτερο δεκαήμερο του Γενάρη οι αγρότες θα βγουν για κινητοποίηση. Με αφορμή αυτό το τερατούργημα το νομοσχέδιο που φέρνει στη Βουλή να το αντιπαλέψουν για να μην έρθει στη Βουλή. Είναι το ασφαλιστικό και το φορολογικό που προτρέπει αυτή τη στιγμή και πρέπει να το παλέψουν. Έτσι και εγώ το Εθνικό Σύλλογο Αγρότες αποφάσισα την Παρασκευή 15 του Γενάρη στη Βαλαμανάρα, στην επαρχιακή οδό Άγρου Μακρύου, κοντά στην Πλάσχα, με συλλαλητήριο και τα αγροτικά μηχανήματα να βγει στον δρόμο του αγώνα. Καλούμε λοιπόν όλους τους αγρότες της μικρομεσαίας αγροτιάς, οι οποίοι πείτονται, γιατί όπως έχουμε πει, το φορολογικό και το ασφαλιστικό είναι το ιταθόπλακα και το ξερίζωμα της μικρής και μεσαίας αγροτιάς, πρέπει να δώσουν το αγωνιστικό της παρόν. Τους καλούμε λοιπόν στις 12.30 ώρα το μεσημέρι να είναι εκεί. Καλούμε όλους τους αγρότες, όλους τους μητρόφους, την Παρασκευή, να συμμετέχουν στο μπλόκο ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης και στα ψέματα που έχει πει στον ελληνικό λαό. Τα ψέματα τελειώσανε, το είδαμε και μόνοι μας, μας οδηγούν στο ξεκλήρισμα της αγροτιάς και της κοινοτροφίας. Οι κοινοτρόφοι δεν μπορούν άλλο να ανταπεξέλθουν, οι αγρότες το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν όλοι να αντισταθούν στα μέτρα της κυβέρνησης.